Αλλά εμείς, ξέρετε, τα αναλύουμε, όλα για να είναι ενημερωμένοι οι φίλοι μας, όπως για παράδειγμα όχι, για τα... Είναι σωστό, απλώς σας λέω, μάλιστα, για να έχουν οι άνθρωποι μία αίσθηση, για τα εκεί κόστη. Είναι το βαρύ πυροβολικό, μάλιστα, που βάζουμε... Ερώτηση πολλών τηλεθεατών. Μείωση στον ΦΠΑ από 24% σε 13% για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2020 για καφέ και μη αλκοολούχα. Τα προσφερόμενα ή και αυτά που αγοράζω εγώ από το σούπερ μάρκετ και από το περίπτερο και από το ψιλικαζίδικο. Προσοχή. Αυτά που αγοράζατε εσείς είχαν... Ούτως ή άλλως. Είχαν ήδη μειωθεί. Αυτά που είχαν μείνει εκτός ήταν αυτά της εστίασης. Όλες οι μειώσεις εδώ αφορούν πέρα τα των φόρων τα είναι, αφορούν, αφορούν την εστίαση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις συγκεκριμένες δηλαδή κατηγορίες δραστηριοτήτων που θα παραμείνουν να έχουν σοβαρά πλήγματα και στη διάρκεια των επομένων δύο μηνών τουλάχιστον. Κύριε Υπουργέ, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα για το θέμα της παράτασης του μειωμένου ενοικίου κατά 40%, το οποίο θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Και εδώ λένε τώρα οι ιδιοκτήτες ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κοινωνική πολιτική, δηλαδή να επιδοτεί το ενοίκιο με ξένα ακόλυβα, με χρήματα τα οποία είναι δικά μου. Εδώ το δίκιο είναι κάπου στη μέση. Έχουν δίκιο οι επιχειρηματίες. Είναι κάπου στη μέση, έχετε δίκιο. Εδώ πέρα όμως παρεμβαίνουμε και όπου υπάρχει παράταση αναγκαστική, ερχόμαστε και δίνουμε μια βοήθεια που καλύπτει περίπου το 1/3 της ζημιάς που παθαίνουν οι ιδιοκτήτες για όλους τους μήνες που το έπαθαν, συν τις αναστολές των... Δεν έχει γίνει σαφές με ποιο τρόπο θα γίνει, κύριε Υπουργέ, όμως αυτό. Ναι, να σας το εξηγήσω. Έναντι μελλοντικών οφειλών στο δημόσιο. Ψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων. Ναι, προσέξτε, αυτούς τους μήνες που μπαίνουμε τώρα, μάλιστα, έρχονται οι μεγάλες οφειλές των ιδιοκτητών. Ένφια, είναι επιστροφή φόρων. Ο φόρος εισοδήματος, ο ένφια, αυτή είναι κατά κύριο λόγο οι δύο φόροι. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και θα πούμε, εάν έχεις πέντε ακίνητα που νίκιασες, περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Με βοηθάτε με το πέντε που είπατε. Με βοηθάτε μετά για το επόμενο ερώτημα με το πέντε που είπατε. Γιατί είναι οριζόντιο το μέτρο, κύριε Υπουργέ. Εάν εγώ έχω πέντε ακίνητα και τα νοικιάζω, είμαι απαράδεκτος να διαμαρτύρομαι. Αλλά αν έχουμε ένα συνταξιούχο ο οποίος έχει ένα ακίνητο, το οποίο νοικιάζει 300 ευρώ και έχει και μία σύνταξη 500, σε αυτόν είναι πολύ σοβαρή η μείωση. Άρα είναι οριζόντια η αντιμετώπιση. Προσέξτε, εξαρτάται, μπορεί ο άλλος που έχει πέντε ακίνητα να είναι πέντε ακίνητα των 150 ευρώ. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Νομίζετε ότι οι ιδιοκτήτες είναι όλοι πλούσιοι. Σωστό, σε κάθε είναι περίπτωση, αυτό που λέτε. Αυτό που λέμε είναι ότι από όποιο ακίνητο έχασες ενοίκιο, υπολογίζουμε πόσα χρήματα έχασες. Έχασες, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο 2.100 ευρώ. Θα πάρεις 700 πίσω. Θα πάρει τα 700%, δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Το 1/3, το 1/3 της απώλειας. Το 1/3 της απώλειας. Σκεφτεί, είναι η είδηση αυτή. Όταν θα κάνουμε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, το 1/3 θα το πάρει πίσω. Αυτό είναι μια αξιόλογη βοήθεια. Δεν λέω ότι καλύπτουμε όλη τη ζημιά, διότι δεν την καλύπτουμε, αλλά δεν αισθάνονται και αυτοί ότι μένουν απροστάτευτοι τελείως. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την προκαταβολή φόρου. Δεν κάνατε χθες σαφές πώς ακριβώς θα επωφεληθούν και για ποιο οι επιχειρήσεις από την προκαταβολή. Και για ποιο διάστημα αυτοί όχι, που έχουν... το διάστημα είναι σαφές, αφορά την φετινή χρονιά. Τη φετινή χρονιά, από την αρχή της κρίσης, της πανδημίας. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι κάτι συγκεκριμένο. Θα έρθουν μέχρι τις 30 Ιουνίου να μας δηλώσουν οι επιχειρήσεις, πάρα πολλές έχουν ήδη δηλώσει, πόσα χρήματα κέρδισαν το 19. Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχουν πληγεί, θα υπάρξει μία σοβαρή μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
Εδώ υπάρχει το ερώτημα. Να προσδιορίσουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, εδώ υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Και λένε, γιατί μου λένε ποια ήταν τα έσοδα του 19 και δεν μου λένε ποια είναι η χασούρα του 20. Γιατί Περιμένετε. Αχα. Πρέπει να δούμε και τα δύο για να λογαριάσουμε τα δημοσιονομικά. Πρέπει να ξέρουμε και τη χασούρα του 19, το κέρδος του 19, γιατί αν έχεις χασούρα δεν φορολογείς, δεν έχεις προκαταβολή. Ναι. Και το κέρδος του 19 και τη χασούρα του 20. Συνεπώς, τι χρειαζόμαστε, πρέπει πρώτα να μας δηλώσουν οι επιχειρήσεις ποια είναι τα κέρδη της περασμένης χρονιάς, για να κάνουμε και εμείς ένα δημοσιονομικό υπολογισμό. Ξέρετε, υπάρχει ανάγκη να παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Μα θα κάνει φορολογική δήλωση, θα κάνει. Ναι, αλλά αν δεν ξέρουμε εμείς ποιο είναι το συνολικό ύψος των κερδών, πόσα θα χάσουμε δημοσιονομικά από το μέτρο, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε με ακρίβεια. Πρέπει λοιπόν να πάμε 30 Ιουνίου να δούμε ποια είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων και μετά να έρθουμε να εξειδικεύσουμε το μέτρο. Όμως για να μην αισθάνονται οι επιχειρήσεις ότι θα τους έρθει ο νονός στο κεφάλι του, λέμε από τώρα, κοιτάξτε, προκαταβολή αν έχετε ζημιές θα έχει τελείως διαφορετική μεταχείριση, αν πάτε για ζημιές το 2020, και με αυτό τον τρόπο να μπορέσουν να κάνουν το σχεδιασμό τους. Θα πάει στο 50% η προκαταβολή, κύριε Υπουργέ, από το 100%, θα πάει στο 50%. Περίπου στο 50%. Περίπου να μας πείτε. Να μας δώσετε μια τάξη. Δεν είναι οριζόντιο το μέτρο. Δεν είναι το ίδιο για όλους. Περίπου τι, από 50 μέχρι 70, από 50. Εγώ χαίρομαι που το λέτε, βλέπετε, δεν είναι οριζόντιο για όλους. Να το κάνουμε αυτό και για το ενίκιο, παρακαλώ. Πρόταση της εποχής. Προσέξτε. Τα οριζόντια μέτρα, ξέρετε, είναι άδικα πολλές φορές, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να έχουμε και μια εικόνα της άλλης πλευράς, που είναι η ανάγκη να είμαστε, να έχουμε μια καλή εικόνα στις αγορές και διεθνώς, διότι αυτή η κρίση είναι, μας έχει δώσει φέτος κάποια δημοσιονομική ελευθερία αξιόλογη, όμως συνεχίζουμε να έχουμε ένα πολύ σημαντικό χρέος. Το χρέος αυτό θα αυξηθεί στη διάρκεια της κρίσης. Έχουμε εμπιστοσύνη των εταίρων. Είδατε, βγήκαν χτες και έκαναν την καλύτερη έκθεση που έχει γίνει ποτέ για την Ελλάδα εν μέσω πανδημίας. Μάλιστα. Και εισηγήθηκε η Κομισιόν να πάρουμε 748 εκατομμύρια ευρώ από τα ANFAs και SMPs. Έχουμε καλά επιτόκια στις αγορές. Πέσανε κάτω από 2% το τελευταίο διήμερο μετά το Recovery Fund. Αλλά είναι ανάγκη αυτά τα καλά στοιχεία να τα κρατήσουμε. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε έναν δημοσιονομικό λογαριασμό που να βγαίνει κάθε φορά και να ανταποκρίνεται και στο τι αυτοί που μας δανείζουν, οι αγορές δηλαδή κατά κύριο λόγο, και αυτοί που μας έχουν δανείσει, οι εταίροι μας κατά κύριο λόγο, να και αυτοί να συμφωνούν λίγο πολύ με αυτά που κάνουμε. Έχουν γι' αυτό μας βλέπετε προσεκτικούς. Έχουν επίσης την κουβέντα μας Χριστίνα Κοραή και ο Αντώνης Δελατόλας, να τους καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα σας δώσω καλημέρα, την ευκαιρία να ρωτήσετε. Καλημέρα, κύριε Κοραή. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, τα θέματα τα οποία ανακοινώθηκαν χτες και αφορούν την εργασία, την επιχειρηματικότητα και την εργασία, τη στήριξη επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Θα έχουμε ένα μεγάλο, ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εργαζομένων πολιτών οι οποίοι ή θα βρεθούν ή θα δουν να αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους ή να υποχρεωθούν να περάσουν στο σύστημα της εκπεριτροπής αμοιβόμενης εργασίας, δηλαδή να παίρνουν το μισό μηνιάτικο με λίγα λόγια. Έχετε πει ότι σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση θα επιδοτήσει το κράτος το άλλο μισό του μισθού τους κατά 60%. Είπαμε το παράδειγμα εμείς, αν έχει μισθό 800 ευρώ, 400 δίνει ο εργοδότης και από τα 400 το 60% το κράτος, δηλαδή 4,6-24, 240 και 400-640, ήδη μανιμάνι έχουμε μια απώλεια 160 ευρώ το μήνα για κάθε ένα από αυτούς τους εργαζόμενους. Και αν ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, τότε πηγαίνουμε στα 530 ευρώ το μήνα, ανεξαρτήτως του ποσού το οποίο ελάμβανε, είτε 700, είτε 800, 900 ή 1000 ευρώ. Θα έχουμε δηλαδή αρκετούς πολίτες, εγώ εύχομαι να είναι πολύ λίγοι. Το κράτος θα βοηθήσει, αλλά θα έχουμε αρκετούς πολίτες με μειωμένα έσοδα, οι οποίοι και αυτοί δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Να πληρώσουν τον έμφυα, να πληρώσουν φως, νερό, τηλέφωνο. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι
ότι αυτή η ύφεση προκαλεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας που βρίσκονται σε αμφιβολία. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις στη διάρκεια των επομένων 2-3 μηνών, πολλές από αυτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εργασία όπως παρήχαν πριν. Ένα εστιατόριο είχε 7 ανθρώπους, πρέπει να χρησιμοποιήσει 4 με τα καινούργια δεδομένα. Το ερώτημα είναι αν θα φύγουν οι 3 στην ανεργία. Εμείς προσπαθούμε, επειδή θεωρούμε ότι η κρίση είναι προσωρινή, να μείνουν στη θέση εργασία τους, να συνεχίσουν να δουλεύουν έστω και ένα κομμάτι. Θα έχουν λίγο περισσότερο χρόνο που δεν θα δουλεύουν αναγκαστικά. Το κράτος καλύπτει στη βάση του κατώτερου μισθού τους ανθρώπους αυτούς. Αυτή είναι η έννοια, ότι κανένας από αυτούς που είχε πλήρη απασχόληση δεν πέφτει κάτω από τον κατώτερο μισθό. Αυτές είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε. Εγώ δεν σας είπα να δώσετε παραπάνω, αλλά σας λέω ότι ίσως θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα, και δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Χριστίνα Κοραή και ο Αντώνης Δενατόλας, και για τις διευκολύνσεις αυτών των ανθρώπων, γιατί με μειωμένο εισόδημα πώς θα ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, αν αρχίσουν να λένε δεν μπορώ να πληρώσω το ηλεκτρικό, δεν μπορώ να πληρώσω τον έμφυ αύριο μεθαύριο που θα μου έρθει, και μάλιστα εισπράττοντας και το μειωμένο ενίκιο από το δεύτερο σπίτι που έχω για να έχω ένα εισόδημα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι και αυτό είναι ένα θέμα από το οποίο θα βρείτε μπροστά σας. Είναι χωρίς αμφιβολία κάτι που θα βρούμε μπροστά μας. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε όμως την έκταση του προβλήματος. Σωστό και αυτό. Να δούμε πώς θα αντιδράσουμε συνέχεια. Σωστό. Γιατί επίσης να σας πω τι δεν έχουμε βρει μπροστά μας. Δεν έχουμε βρει μπροστά μας απεριόριστα χρήματα που ξαφνικά ξέρετε, αποφασίσαμε να ξοδεύουμε ενώ δεν τα ξοδεύουμε πριν. Είδατε, δεν σας είπα, δώστε περισσότερο. Μέσα σε ένα πλέγμα περιορισμών, το οποίο σας το εξήγησα λίγο προηγουμένως. Αυτό το πλέγμα περιορισμών, θεσμοί, αγορές, πραγματικά ταμιακά διαθέσιμα, όλα αυτά τα είναι Αντώνη, που καθοδηγούν την πολιτική μας. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι πρέπει εμείς να έχουμε και κάποιους πόρους οι οποίοι να μπουν στην τρίτη φάση όταν θα χρειαστεί να κάνουμε μια κίνηση της οικονομίας. Αντώνη. Ναι, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το πλέγμα των περιορισμών αναφέρατε και τους θεσμούς. Είναι πιθανό ή πόσο πιθανό, και μπορεί κανείς να το προδικάσει βέβαια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με όποια χρήματα βάλει θα βάλει και ζητήματα που αφορούν δεσμεύσεις ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική. Δηλαδή να έχουμε ένα μνημόνιο που θα μας προκύψει μετά το Σεπτέμβριο. Διαμαρτύρεται το σκυλάκι. Εγώ προσπαθώ. Και αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω κι εγώ στο ερώτημα του Αντώνη, κύριε Υπουργέ, αυτό το πρόγραμμα ΣΟΥΡ που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εργασία. Πότε θα έρθουν αυτά τα χρήματα? Γιατί ακόμη δεν έχει πάρει κάποια συγκεκριμένη μορφή. Πάντως ο σκύλος αντέδρασε όταν μίλησες εσύ, Δελατόλα. Τόσο ώρα μιλάω με τον Υπουργό. Όλοι οι σκύλος Δελατόλας, το σκυλάκι μου αποφάσισε να αντιδράσει. Έτσι, ακριβώς. Αγαπημένα μας τα σκυλάκια. Να σας γνωρίσω τον Λέοντα, λοιπόν. Ο Λέοντας, Ο Λέοντας που προέρχεται από την ΕΜΕΑ διαμαρτυρήθηκε στον κύριο Δελατόλα. Να σας πω, δεν μιλάμε για κάτι που να έχει το χαρακτήρα μνημονίου σε καμία περίπτωση, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Αυτά όλα προσπαθούμε να τα αποφύγουμε. Ασφαλώς από την επόμενο χρόνο σε κάποιο βαθμό θα επανέλθουν οι δημοσιονομικοί κανόνες και θα ισχύουν και για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η βάση της συμφωνίας που γίνεται. Μάλιστα. Ότι δηλαδή θα μπουν πολύ περισσότερα χρήματα στο τραπέζι, ιδίως με το Recovery Fund, αλλά όταν θα φύγουμε από την οξία φάση κρίσης και θα αρχίζει η ανάκαμψη, θα μπουν πάλι οι δημοσιονομικοί κανόνες πολύ πιο έντονα. Μην ξεχνάτε ότι και η άρση των δημοσιονομικών κανόνων σήμερα έγινε στη βάση των συνθήκων που έχουμε, δηλαδή στη βάση των δημοσιονομικών κανόνων. Υπήρχε στη συνθήκη ειδική διάταξη που έλεγε ότι, ειδικό κλόζ που έλεγε ότι σε μια τέτοια κρίση δεν ισχύουν κανόνες.
Πρέπει, σκεφτείτε όμως την άλλη πλευρά. Η Τουρκία τρέχει από εδώ και από εκεί, που δεν είναι στην Ένωση, τρέχει από εδώ και από εκεί, και που είναι μια μεγάλη οικονομία και ισχυρή οικονομία, για να παρακαλέσει το Κατάρι, τον όποιον άλλο, να της δώσει μερικά δισεκατομμύρια να βγάλει τις εβδομάδες. Και όλο της το πακέτο, ενώ έχει 4 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ από μας και 8 φορές τον πληθυσμό, είναι ίδιο περίπου σε πραγματικούς όρους με το κόμμα. Κύριε Υπουργέ, συνεπώς, δεν υπάρχει συζήτηση ότι αυτό που γίνεται μας συμφέρει. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν θέλω να μου κάνετε εκτίμηση, γιατί ξέρω μέσα στα καρτογράφητα νερά δεν μπορείτε να πείτε ούτε πώς θα είναι η ύφεση, ούτε πού θα φτάσει. Εγώ θέλω να μου πείτε, με βάση τους σχεδιασμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση, ποιο θεωρείτε το καλύτερο σενάριο και ποιο θεωρείτε το χειρότερο σενάριο για τον τουρισμό. Να θυμίσω και για τους τηλεθεατές σου, Γιώργο, 31 εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν πέρυσι. Φέτος με πόσους θα είμαστε ικανοποιημένοι. Δισεκατομμύρια. Α, λες 31 εκατομμύρια τουρίστες. Βέβαια, το 20 δισεκατομμύρια έσω. 20 δισεκατομμύρια έσω, να περίπου. 33 ήτανε. 33, ακόμη περισσότερο. 33 ήτανε. Δεν μπορώ να σας το πω σε αριθμό τουριστών, γιατί ο λογαριασμός που έχουμε κάνει από εδώ και πέρα είναι στη βάση του πόσα έσοδα θα έχουμε ανά μήνα από τουρίστες. Και πόσοι θα έρθουν δηλαδή από εδώ και πέρα. Γιατί ως τώρα είχαμε 2 καλούς μήνες, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που ήταν πολύ χαμηλοί. Ένα μήνα που το πλήγμα φαινόταν ότι θα ήταν πολύ μεγάλο, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο που ήταν ο Μάρτιος. Πλήρη μηδενισμό Απρίλιο-Μάιο. Κάτι λίγα πράγματα που θα έχουμε τον Ιούνιο. Να ευχηθούμε να πάνε καλά. Η μοναδική μας ελπίδα είναι να έχουμε έσοδα τον τουρισμό. Εδώ είναι μεγάλη μα. Αλλά κλείνοντας, κύριε Υπουργέ. Τι περιμένουμε όμως, Γιώργο. Σε λίγο, Χριστίνα μου, θα έχουμε τον Υπουργό Τουρισμού και θα τα πεις όλα με τον τουρισμό. Μη σε νοιάζει. Θα έχουμε ξεχωριστό. Αλλά, κύριε Υπουργέ, θα σας πω τι γράφουν οι αντιεπορτευόμενες. Αν περάσουμε το 40% στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που είχαμε στα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας, επειδή και εσείς είπατε στην αρχή ότι το μεγάλο κομμάτι είναι η ενίσχυση των μισθών και της επιχειρηματικότητας. Βλέπω τώρα στην Αυγή. Μείωση μισθών 20%. Τι κρύβεται πίσω από το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Μόνιμες μειώσεις μισθών με οριζόντια χρήση εκπεριτροπής εργασίας προβλέπει ο νέος σχεδιασμός της κυβέρνησης. Εφημερίδα των Συντακτών. Χώρα μερικής απασχόλησης. Κυβερνητικές εξαγγελίες με τον φόβο έκρηξης της ανεργίας. Θα ήθελα την άποψή σας, κλείνοντας, πάνω στην κριτική που ήδη ασκείται και που εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπολίτευση είναι εκεί για να κάνει κριτική. Θα μπορούσε να την κάνει λίγο πιο στοχευμένα. Η Αμερική, που είναι η ισχυρότερη χώρα του κόσμου οικονομικά, έχει σήμερα πάνω από 30 εκατομμύρια πρόσθετους ανέργους. Εμείς δεν το έχουμε αυτό και δεν θα το έχουμε. Και γιατί αντέδρασε σωστά η επιχειρήση μας και γιατί πήγαμε καλά υγειονομικά. Αλλά προφανώς θα έχουμε πρόσθετη ανεργία στη μεγαλύτερη ύφεση. Και ένα κομμάτι αυτής της ανεργίας, αντί να το στείλουμε στην ανεργία, το πάμε στην εργασία. Αυτή είναι η ουσία. Καταλαβαίνω ότι είναι υπουργός ανάγκης αντιπολίτευσης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έχουμε, ο κύριος Ταϊκούρας ο ίδιος είπε ότι θα έχουμε συρρήκνωση της οικονομίας. Είναι προφανές ότι θα έχουμε. Εδώ δεν υπάρχει κανένα που να αμφιβάλλει περί αυτού. Προφανώς. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και εγώ πιστεύω ότι και εκείνοι οι οποίοι λένε, ρε παιδιά, μην ασκείτε κριτική, αν ασκούμε κριτική σε επιμέρους ζητήματα, με τα ενοίκια, όπως είπαμε και στον κύριο Υπουργό, είναι γιατί ρεαλιστές και πιεστικοί να γίνονται διορθώσεις όπου είναι εφικτό. Το πιο σημαντικό για μας είναι δύο πράγματα. Η ταχύτητα με την οποία θα ανοίξει η οικονομία και η αισιοδοξία ότι θα πάμε καλύτερα και κυρίως να πετύχουμε μια δυναμική ανάκαμψη για να διαψεύσουμε τις Κασάνδρες και να αποδειχθεί ότι δεν είναι όλα αυτά μόνιμα, αλλά είναι προσωρινά. Αυτό είναι το κλειδί. Προσωρινά το αντέχουμε. Μόνιμα δεν το αντέχουμε. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέοντα. Ο Λέοντας με το ψωίδε Δελατόλα ήταν. Αντέδρασε. Εντονότατα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, Χριστίνα μου. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τουρισμό. Μη σε νοιάζει. Όπως επίσης θα ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα. Χριστίνακη, είσαι εξαιρετική με το τηλέφωνο.